Φίλες και φίλοι του News Hub, γεια σας. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο News Hub ένα γνώριμο φίλο του site, το Σωτήρη Λίβα. Ο κύριος Λίβας είναι νομικός καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών και ειδικεύεται στις διεθνείς σχέσεις με ένα σημαντικό ιστορικό συγγραφικό έργο. Κύριε Λίβα, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που με δεχθήκατε και πάλι. Κύριε Λίβα, ένα βιβλίο που έχετε συγγράψει το 2017, αν δεν κάνω λάθος, με τον τίτλο «Όψεις της Τουρκίας, κρατική ιδεολογία και κοινωνία των πολιτών» από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Μου έδωσε το έναυσμα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, να παρουσιάσουμε αυτό το βιβλίο, επειδή παρουσιάζεται με ακρίβεια όλο τον εσωτερικό θόλο του οικοδομήματος της Τουρκίας από την κεμαλική περίοδο μέχρι τώρα, και επειδή έχουμε και εκλογές στην Τουρκία αυτό το διάστημα, θα ήταν καλό να κάνουμε προβολές από το δωμάτιο του παρελθόντος στο προσκήνιο του μέλλοντος για να κάνουμε και συγκρίσεις. Θέλω να ξεκινήσουμε από το πρώτο μέρος του βιβλίου που αφιερώνεται έτσι πολύ χρόνο και παραθέτεται πολλά στοιχεία, και να μας βάλετε εισαγωγικά στο πώς κατασκευάστηκε η Τουρκία, δηλαδή με τι ιδεολογικό υπόβαθρο έγιναν οι κεμαλικές μεταρρυθμίσεις. Καταρχάς, αυτό που είπατε, σε αυτό που είπατε έχετε δίκιο, αν πούμε ότι ένα βιβλίο που γράφηκε το 2017 έχει κάποια επικαιρότητα και σήμερα, είναι εκεί βρίσκεται το ενδιαφέρον και η επικαιρότητα στο να μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σαν οδηγό και στα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν σήμερα και στα γεγονότα... Με συγχωρείτε να διακόψω, ναι. Και αυτό που παρέλειψα είναι ότι παρότι το βιβλίο είναι μικρό, έχει για να στηρίξει, ας πούμε, τα επιχειρήματα, έχει πάρα πολύ μεγάλη βιβλιογραφία. Συνεχίστε. Ναι. Αυτό λοιπόν το οποίο ήθελα να κάνω εγώ με το συγκεκριμένο βιβλίο ήταν να δω, να αναλύσω τα δομικά υλικά της κατασκευής της Τουρκίας, και βέβαια όταν συζητάμε πάντοτε για την Τουρκία συζητάμε για την κατασκευή της τόσο ως κράτος όσο και ως έθνος με εισαγωγικά, γιατί ακριβώς αυτό προσπάθησε να κάνει ο Κεμάλ, και πάντοτε θα πηγαίνουμε πίσω στον Κεμάλ γιατί με αυτόν κατασκευάστηκε η σύγχρονη Τουρκία, και βεβαίως εννοείται ότι αν δεν γνωρίζουμε τον τρόπο κατασκευής μιας χώρας, τον τρόπο δημιουργίας της χώρας αυτής, και μιλάμε συγκεκριμένα για την Τουρκία, είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε τι συμβαίνει σήμερα στην Τουρκία και προς τα πού θα πορευθεί τα επόμενα χρόνια. Και είναι πολύ σημαντικό, ειδικά τώρα, γιατί εννοείται ότι κλείνουν σε λίγο καιρό και τα 100 χρόνια από την γέννηση της Τουρκίας, και εννοείται ότι η φιλοδοξία του Ερντογάν είναι να εγκαινιάσει τον δεύτερο αιώνα της τουρκικής δημοκρατίας με τον εαυτό του επικεφαλής, ουσιαστικά να αντιγράφει το όραμα του Κεμάλ με έναν απλώς διαφορετικό μανδύα, έναν Ισλάμ εθνικιστικό αντί για εθνικιστικό κοσμικόδοξο σαν τον Κεμάλ. Εντελώς αντίθετο δηλαδή από αυτό τον αγώνα που έκανε ο Κεμάλ. Στην πραγματικότητα με τα ίδια υλικά, με τον ίδιο τρόπο σκέψης ακριβώς, απλώς με ένα διαφορετικό μανδύα. Απλώς. Αυτό είναι το μόνο που αλλάζει. Στην περίπτωση, αν πάρουμε δηλαδή, για παράδειγμα, τα έξι βέλη, τα περίφημα έξι βέλη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του Κεμάλ, και δούμε αυτή τη στιγμή τι εφαρμόζει ο Ερντογάν, ακριβώς τα ίδια, με εξαίρεση μόνο ένα, στη θέση της κοσμικοδοξίας έχουμε τον Ερντογανικό Ισλαμισμό. Στο βιβλίο σας περιγράφεται ότι η Τουρκία είχε, στην εποχή του Κεμάλ, είχε ένα δίλημα. Είχε το περιθώριο να εκδημοκρατιστεί και μέσα από ένα δημοκρατικό σύστημα να κάνει, ας πούμε, κάπως αργά μεταρρυθμίσεις, ή να επιλέξει ένα αυταρχικό καθεστώς όπως αυτό του Κεμάλ και να μπει πολύ έτσι πιο γρήγορα στη φάση των μεταρρυθμίσεων. Παρατηρείτε όμως ότι το μέγεθος των μεταρρυθμίσεων που έκανε ο Κεμάλ ήταν επιφανειακές, δεν πήγαν στο βάθος. Γιατί? Ναι. Ένα από τα έξι, επιστρέφουμε πάλι στα έξι βέλη, θα επιστρέφουμε συνεχώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά για να κατανοήσουμε τη σημερινή Τουρκία. Ένα από αυτά τα έξι βέλη είναι αυτός ο ρεφορμισμός, ή αλλιώς ριζοσπαστικός ρεφορμισμός, ή αλλιώς επαναστατισμός. Επαναστατισμός σημαίνει, τα μία από τις αρχές του κόμματος του Κεμάλ, ότι οι αλλαγές πρέπει να γίνονται απότομα, βία και στην πραγματικότητα ερήμην της θέλησης του ίδιου του λαού.
Άρα αυτό είναι ένα από τα πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία οδηγούν σε μια πλήρη απομάκρυνση των πολιτών, των εξουσιαζομένων από την εξουσία και ουσιαστικά καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για μια Τουρκία, για μια χώρα η οποία δημιουργήθηκε ερήμην της κοινωνίας των πολιτών που εννοείται βεβαίως εκείνη την εποχή δεν υπήρχε τέτοια έννοια κοινωνία των πολιτών και σήμερα ακόμα συνεχίζει αυτή η έννοια να είναι πολύ διαφορετική από ό,τι στις δημοκρατικές κοινωνίες της Δύσης. Σε ένα σημείο του βιβλίου σας, στο ίδιο κεφάλαιο, παρουσιάζεται κάτι που, πάνω σε αυτό που λέτε που νομίζω είναι πολύ ενδεικτικό, το οποίο όμως κρατάει μέχρι τουλάχιστον μια έρευνα που παρουσιάζεται του 1995, που λέει ας πούμε ότι ο λαός συγκεντρώνει το μεγαλύτερο φόβο σε στρατό, αστυνομία και δικαστήρια με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Συγχρόνως ο φόβος, αυτό το δέος, είναι συγχρόνως και μια επιθυμία, δηλαδή ένα θαυμασμός. Δηλαδή ο θαυμασμός, η αγάπη, η λατρεία, μαζί το δέος και ο φόβος, όλα αυτά συναρτώνται και δίνουν την προτίμηση από την πλευρά της κοινωνίας σε σκληρούς θεσμούς, δηλαδή θεσμούς σαν τον στρατό, την δικαιοσύνη, την εισαγγελία, κουλουπού, σε αντίθεση με τους πιο μαλακούς, πιο soft θεσμούς, οι οποίοι στην πραγματικότητα συλλέγουν την περιφρόνηση της κοινωνίας και είναι μια κοινωνία η οποία γενικά τέτοιους θεσμούς ελαφρούς, απαλούς, όπως το Ακαδημία, το Πανεπιστήμιο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γενικά τα θεωρεί, δεν τα θεωρεί σοβαρά, ιδιαίτερα σοβαρά. Άρα στην πραγματικότητα στην Τουρκία μιλάμε για μια κοινωνία η οποία έχει συνηθίσει να αντιμετωπίζει μαζί τέτοιους θεσμούς, να τους αντιμετωπίζει μαζί με αγάπη και με τρόμο, με φόβο και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και αυτή η έννοια στην Τουρκία της κρατολατρείας. Όσο πιο σκληρά εφαρμόζεται ένας θεσμός, όσο πιο με ποιον τρόπο άγριο εκφράζεται, τόσο περισσότερο εννοείται ότι συλλέγει την αγάπη και τον θαυμασμό του λαού. Θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτή την χρονική περίοδο που έχουμε αλλαγή φάσης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο Κεμαλικό κράτος. Παρουσιάζεται τρία βασικά σημεία. Λέτε ας πούμε ότι το πρώτο για αυτή την αλλαγή φάσης πρέπει έχει γίνει μια εκαθάριση των ελληνικών. Έχει σημασία αυτό γιατί το βλέπουμε μέχρι και σήμερα. Γίνεται μια εκαθάριση, ας πούμε, από το μεγαλύτερο μέρος των χριστιανικών πληθυσμών, ελληνικών και αρμενικών της αυτοκρατορίας, που όμως, όπως παρατηρείτε, αποτελούσαν το 90% της αστικής τάξης. Και άλλο ένα σημείο που παρουσιάζεται είναι ότι κατήχαν το 85% των κεφαλαίων της χώρας. Η εξόντωση, λοιπόν, επίσης ήταν και... είχαν και πολύ μεγάλη ιδιοκτησία. Επίσης, σε αυτά τα τρία σημεία, το άλλο είναι ότι δεν υπήρχαν πολύ μεγάλοι ιδιοκτήτες γης, οπότε πέρασε το Κεμαλικό κράτος. Και το επόμενο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι δεν άλλαξε η γραφειοκρατική δομή. Δηλαδή, όπως λέτε, παρουσιάζεται κάποια στοιχεία, το 93% ας πούμε των αξιωματικών και των υπαλλήλων της αυτοκρατορίας ενσωματώθηκε στο Κεμαλικό κράτος. Αν ξεκινήσουμε από το πρώτο στοιχείο, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αυτό ουσιαστικά συνδέεται με αυτό που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή με την παθητικότητα της τουρκικής κοινωνίας. Όταν δεν υπάρχει αστική τάξη, όταν δεν υπάρχουν μεγαλοειδιοτήτες γης, όταν δεν υπάρχουν μορφωμένοι άνθρωποι, όταν δεν υπάρχουν έμποροι, σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει στην πραγματικότητα ισχυρή αντιπολίτευση και η αντιπολίτευση η οποία εκδηλώθηκε εναντίον του Κεμάλ ήταν στην πραγματικότητα αντιπολίτευση λαϊκή των λαϊκών αγροτικών μαζών που ήταν περισσότερο μια αντιπολίτευση ισλαμική η οποία βεβαίως πάρα πολύ γρήγορα συντρίφθηκε. Αν όμως μιλάμε για αντιπολίτευση κοινοβουλευτική, για αντιπολίτευση ιδεών, στο επίπεδο των ιδεών, τέτοιο πράγμα δεν υπήρχε και αυτό βεβαίως ήταν αποτέλεσμα ακριβώς της γενοκτόνου, των εθνοκαθάρσεων της Κεμαλικής περίοδου και λίγο πριν και κατά την Κεμαλική περίοδο, που ουσιαστικά οδήγησε πολύ μεγάλες μερίδες πληθυσμού, Έλληνες, Αρμένιους και σε μικρότερο βαθμό Εβραίους να φύγουν από την Τουρκία. Αν θέλουμε λοιπόν τώρα να περάσουμε σε αυτό που είπατε προηγουμένως,
στο δωμάτιο της επικαιρότητας. Εννοείται ότι θα πρέπει να κάνουμε μια αναπόφευκτη σύγκριση με το παρόν, όπου ο Ερντογάν σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει πετύχει ακριβώς το ίδιο με την καθάριση μεγάλης μερίδας πληθυσμού, με τις καθαρίσεις, τους διωγμούς που έκανε από το 2015, ουσιαστικά από το 2016 και μετά, με την καθάριση πάλι των δυναμικών μερίδων πληθυσμού, αυτών οι οποίοι θα μπορούσαν να το φέρουν αντίρρηση στο επίπεδο των ιδεών, είτε μιλάμε για αριστερούς, είτε μιλάμε για τους λεγόμενους κουλινιστές, ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι είχαν και το χρήμα, το οποίο πέρασε στα χέρια ταμείων και πλήρως ελεγχόμενων μερίδων από τον ίδιο τον Ερντογάν, γιουλανιστών, αριστερών, σε κάποιο βαθμό και Κούρδων. Θα μιλήσουμε εκτεταμένα για το κομμάτι του Γιουλέν σε ένα κεφάλαιο το οποίο έχετε αποκλειστικά για το δίκτυο Γιουλέν και τη δράση του. Σε αυτό όμως που είπατε, θέλω να μας αναλύσετε κάτι. Έχετε συγκεντρώσει στοιχεία από πολλούς αναλυτές και όπως είπα και στην αρχή υπάρχει πολλή βιβλιογραφία και εστιάζεται σε ένα σημείο που στην Ελλάδα τουλάχιστον δεν το βρίσκουμε αυτό διαχρονικά, ότι τα μαρξιστικά κόμματα ας πούμε της Τουρκίας έχουν και ένα φοβερό εθνικισμό. Πώς συνδυάζεται αυτό? Ο διεθνισμός ναι, δηλαδή δεν ισχύει. Ναι, και μάλιστα υπάρχει μια περίφημη φράση του τότε Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας, ότι ο εθνικισμός στα κομμουνιστικά κόμματα ξεκινάει με το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας. Εννοείται βεβαίως ότι έπαιξε και ένα ρόλο και η συμμαχία με εισαγωγικά των Βολσεβίκων με τον Κεμάλ, η παροχή βοήθειας από την κομμουνιστική Ρωσία, από τη Σοβιετική Ένωση προς τα κεμαλικά στρατεύματα. Αυτά είναι γνωστά, αλλά και μετά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα οι Τούρκοι κομμουνιστές ήταν υπέρ του Κεμάλ, πιστεύοντας ότι αυτός κατά κάποιο τρόπο εξυπηρετεί τα δικά τους συμφέροντα. Κάτι που βεβαίως αποδείχθηκε λανθασμένο στη συνέχεια. Αλλά και στην περίπτωση πάλι του επίσημου οργάνου του Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο εξυπηρετούσε και του Κεμαλιστές, του Κάντρο, βλέπουμε με ακριβώς μια τέτοια ανατροπία, πάμε να δημιουργήσουμε ένα έθνος για να υπηρετεί ένα κράτος. Δηλαδή πάμε να φτιάξουμε από το πουθενά ένα τουρκικό έθνος για να υπηρετεί το τουρκικό κράτος. Και αυτό στην πραγματικότητα ήταν μία σύμπτωση των ιδεών μεταξύ των Τούρκων κομμουνιστών και των Κεμαλιστών. Επειδή είπαμε όμως ότι θα κάνουμε μία διαρκή διαδρομή από το παρελθόν στο παρόν, θέλω να γυρίσουμε πίσω και σε αυτό που αναφέρατε στην αρχή για τη βίαιη μεταστροφή από το Ισλάμ στον Κεμαλισμό, γιατί πολλά χαρακτηριστικά από αυτή την προσπάθεια τα συναντάμε και σήμερα. Μερικά σημεία από εκείνη την περίοδο, όπως ας πούμε το ότι με απαγόρευση δια νόμου βγαίνει το Φέρσι, επιβάλλεται το καπέλο, θέλοντας ο Κεμάλ να δείξει ας πούμε τη μεταστροφή του στον πολιτισμό το δυτικό, και την ίδια εποχή που καταργούν ας πούμε τα χαρέμια και προσπαθούν να εντάξουν την γυναίκα στο κοινωνικό ιστό, σήμερα δεν το βλέπουμε αυτό σε μία αντιστροφή αφού ρέπει προς τον Ισλαμισμό η Τουρκία? Αυτό που είπαμε από την αρχή είναι ότι αυτές οι μεταβολές, αυτές οι αλλαγές που έγιναν στην Τουρκία εκείνη την περίοδο ήταν πάρα πολύ απότομες, ήταν πάρα πολύ βίαιες, άγριες, αλλά σε μεγάλο βαθμό ήταν επιφανειακές. Ήταν επιφανειακές γιατί δεν πήγανε στην καρδιά της Τουρκίας, και εκείνη την εποχή η καρδιά της Τουρκίας ήταν ακριβώς στην Ανατολία, δηλαδή στις επαρχίες οι οποίες ήταν μακριά από την Κωνσταντινούπολη, την Σμύρνη, την Παραλία και την Άγκυρα, αποφεύκτα έγινε η πρωτεύουσα. Εκεί λοιπόν οι μεταρρυθμίσεις αυτές του Κεμάλ δεν άγγιξαν τον κόσμο, ο οποίος κόσμος βεβαίως αντιμετώπισε τεράστια γραφειοκρατικά προβλήματα, αλλά συνέχιζε να είναι κατά κάποιο τρόπο προσκολλημένος στη θρησκεία του. Έτσι δημιουργήθηκε ένας τεράστιος διχασμός, ένας τεράστιος διχασμός ο οποίος, μπορεί να πει κανείς, έχει ακόμα και ψυχαναλυτικές ας πούμε, παραφυγάδες και φτάνει μέχρι τις μέρες μας,
Γι' αυτό ακριβώς η Τουρκία είναι μια κοινωνία η οποία ακόμα δεν μπορεί να ισορροπήσει. Και ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να ισορροπήσει είναι ότι δεν έχει κάνει βεβαίως εννοείται ειρήνη με το παρελθόν της και με αυτό το παρελθόν το εξαιρετικά βίαιο του να γυρίσει, να μεταστραφεί από μια χώρα η οποία ήταν ταυτισμένη σε μεγάλο βαθμό με το Ισλάμ, με τη μορφή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για πολλούς αιώνες, σχεδόν για 1000 χρόνια, ξαφνικά να γυρίσει το μέσα έξω και να προσπαθήσει να μισήσει τη θρησκεία της, δηλαδή τον εαυτό της. Αυτό το βλέπουμε τώρα με έναν διαφορετικό τρόπο, πάλι όμως με εξαιρετικά επιφανειακό τρόπο, γιατί ο Ερντογάν στην πραγματικότητα εργαλειοποιεί το Ισλάμ, δηλαδή δεν βλέπουμε μια προσπάθεια ειρήνης με το παρελθόν ή μια προσπάθεια κοινωνικής ειρήνης μέσω του Ισλάμ, το να προσπαθεί κανείς να καταλάβει τι είναι ακριβώς το τουρκικό Ισλάμ. Αντίθετα, το Ισλάμ εργαλειοποιείται και χρησιμοποιείται από τον Ερντογάν ακριβώς όπως ο Κεμάλ χρησιμοποιούσε την κοσμικοδοξία. Στο σημείο, σε ένα σημείο του βιβλίου σας παρουσιάζεται πώς ο Κεμάλ εκείνη την εποχή χρησιμοποίησε την ιστορία ως όργανο, ας πούμε, για την εθνικιστική πολιτική. Και μάλιστα επιλήφθη ο ίδιος την διεύθυνση και την έκδοση βιβλίων και ιστορικών τομών. Θέλουμε σε αυτό να μας πει δύο πράγματα. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό και αυτό το αναφέρω μαζί με την σε ένα κεφάλαιο για την ας πούμε, πολιτιστική, πολιτική, πνευματική πολιτική εισαγωγικά. Πώς διαμορφώθηκε η συνείδηση δηλαδή στο σύγχρονο Τούρκο. Είναι πολύ ενδιαφέρον για μένα όλη αυτή η περιπέτεια. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η περιπέτεια των πρώτων χρόνων της γέννησης της Τουρκίας. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα βεβαίως αυτή η ιστορία γιατί στην πραγματικότητα επηρεάζει και το παρόν και το μέλλον αποφεύγοντα. Ο Κεμάλ προσπάθησε να ταυτίσει τους Τούρκους με το έδαφος τους, με την Τουρκία και το έκανε αυτό ακριβώς γιατί υπήρχαν και αντίθετες στάσεις μέσα στο κόμμα του ή μέσα στο περιβάλλον του σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν κοντά σε αυτόν, ιδεολόγους οι οποίοι προσπαθούσαν να τον πιέσουν να ακολουθήσει μια διαφορετική πολιτική, μια παντουρκιστική ή ακόμα και τουρανιστική πολιτική, δηλαδή μια πολιτική η οποία θα συνδεόταν με αλυτρωτικές περιπέτειες. Ο Κεμάλ δεν ακολούθησε αυτή την πολιτική, παρά μόνο σε μια περίπτωση, την περίπτωση της Αλεξανδρέτας. Πήγε να το κάνει αυτό στην περίπτωση της Μοσούλης, αλλά τον κατέληψε κάτω από βρετανικές πιέσεις και εννοείται με τον Ινωνού μαζί. Και κατά τα άλλα προσπάθησε να ταυτίσει τους Τούρκους με το έδαφος τους. Για να το κάνει αυτό το πράγμα, ακολούθησε μια πολιτική κατασκευής του παρελθόντος, όπως ακριβώς είχε έκανε και μια πολιτική κατασκευής του παρόντος, δηλαδή του έθνους. Έκανε και μια πολιτική, ακόμη και μια πολιτική κατασκευής του παρελθόντος με μια ταύτιση των Τούρκων με τους Χεταίους, τους Χιτίτες, τους Σουμέριους και τους Τροές. Γι' αυτό ακριβώς γράφω μέσα ότι οι πρώτες τουρκικές τράπεζες ήταν οι τράπεζες οι οποίες είχαν σχέση με τους Χιτίτες, Σουμέρ Μπανκ, Έτι Μπανκ, κουλουπού κουλουπού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί γίνεται ένα πεδίο τουρκισμού όπως αναφέρεστε ας πούμε στο 1931 μου κάνει εντύπωση που λέτε ότι ιδρύεται η τουρκική ιστορική εταιρεία που όπως επισημαίνετε ήταν η επίσημη, ανεπίσημη μάλλον πηγή πληροφόρησης και διαδικασίας της χάραξης της εξωτερικής πολιτικής. Έδινε ένα πρίσμα ότι υπάρχει μια τουρκο-αριανική φυλή, πρωτογενή φυλή, ας πούμε, που ήταν πρωτογενή φυλή σε όλες τις ευρωπαϊκές φυλές. Και αυτό σχετίζεται και με την αντίστοιχη θεωρία του ήλιου, την γλωσσολογική θεωρία του ήλιου, την οποία πάλι αναφέρει το βιβλίο, με τις γνωστές ετυμολογικές περιπέτειες του ίδιου Κεμάλ, το ετυμολογικές με ύψιλον, που προσπάθησε να καθαρίσει τη γλώσσα και να φτιάξει μια καθαρή τουρκική γλώσσα χωρίς αραβικά και περσικά στοιχεία και το έκανε αυτό υποστηρίζοντας μαζί με κάποιους φίλους του γλωσσολόγους ότι η τουρκική είναι η πρώτη γλώσσα του κόσμου και όλες οι άλλες γλώσσες κατάγονται από αυτήν. Βεβαίως υπάρχουν και σήμερα κάποιοι Τούρκοι
μέσα σε εισαγωγικά ακαδημαϊκοί που τα πιστεύουν αυτά τα πράγματα και τα υποστηρίζουν και τα γράφουν, αλλά όλα αυτά σχετίζονται με μια νοοτροπία του να είμαστε περήφανοι για το έθνος μας, να ταυτιστούμε με την χώρα μας, με το έδαφος μας και να υποστηρίξουμε βεβαίως παντού ότι η Τουρκία συνεχίζει στην πραγματικότητα να είναι μια αυτοκρατορία. Δεν είναι αυτοκρατορία σαν την Οθωμανική αυτοκρατορία, είναι απόγονός της, είναι χωρίς το βαρύδι πια του Ισλάμ, αλλά είναι μια αυτοκρατορία πνευματική. Από το... Μπορεί να μας φαίνονται περίεργα αυτά, αλλά συνεχίζουν ακόμα να επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την οτροπία πολλών Τούρκων. Όλο αυτό έρχεται στο σήμερα και αποτυπώνεται με κάποια στοιχεία που θα μας αναλύσετε στη συνέχεια, που έχουν να κάνουν με την προστασία των εθνικών μειονοτήτων, αλλά από το 1914 που ξεκινώνει οι εκαθαρίσεις σε αρμενικούς, ελληνικούς και ασυριακούς πληθυσμούς και συνεχίζονται σήμερα μέχρι σήμερα με τους Κούρδους, ας πούμε, βλέπουμε ότι υπάρχει μια αδιάλειπτη διαδρομή που το αποτύπωμά της έρχεται σήμερα να φανεί στο Δικαστήριο, ας πούμε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όπως αναφέρεστε, γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί παρουσιάζει το αποτέλεσμα μιας διαδρομής με όλα αυτά τα παραπάνω που συζητήσαμε, λέτε ότι το ΕΔΑΔ, δηλαδή το Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Ευρωπαϊκό, στα 50 χρόνια λειτουργίας του, έχει περίπου 100.000 προσφυγές και την πρώτη θέση για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων την έχει η Τουρκία. Ναι, βεβαίως την κατήχει η Τουρκία, δεν ξέρω τώρα, νομίζω ότι την συναγωνίζεται πια η Ρωσία, σε μεγάλο βαθμό. Το παράδοξο βεβαίως είναι ότι από τότε είχαν φανεί τα πρώτα σημάδια, αλλά πια... που το έγραφε το βιβλίο, δηλαδή, είχαν φανεί τα πρώτα σημάδια, πια δυστυχώς τα δεδομένα έχουν αλλάξει με την εξής έννοια, ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως οργανισμός, ο οποίος έχει σχέση με το Συμβούλιο της Ευρώπης, χρηματοδοτείται από τα κράτη-μέλη του και βεβαίως σχετίζεται με το μερίδιο που πληρώνει κάθε χώρα στον οργανισμό αυτόν. Και αυτή την εποχή χώρες σαν την Ρωσία και την Τουρκία είναι αυτές που πληρώνουν περισσότερο. Άρα σε μερικά χρόνια αυτά τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρω μπορεί να έχουν ανατραπεί με την νέα την εξής, ότι οι χρηματοδότες μπορεί να επιβάλλουν και ποιες υποθέσεις σιγά σιγά θα εμφανίζονται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πάντως έχετε μια σημειώνετε στο βιβλίο σας ότι η Τουρκία είναι ιδρυτικό μέλος της Συμβουλίου της Ευρώπης και από το 1987 έχει δώσει το δικαίωμα, ας πούμε, να προσφεύγουν οι πολίτες της θέλαμε να μας κάνετε λίγο έτσι μια χαρτογράφηση σε τι, ας πούμε, εστιάζουν αυτές οι παραβιάσεις. Οι παραβιάσεις έχουν σχέση κυρίως εδώ, έχουν σχέση και με την Βόρεια Κύπρο και με την επιθυμία κάποιων κατοίκων της Νότιας Κύπρου να πάνε στο τουρκοκρατούμενο κομμάτι, το οποίο αποκαλείται Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου και πολλές φορές κάνουν προσφυγή κατά της Τουρκίας, αλλά έχει κυρίως σχέση με τους Κούρδους. Και τα στοιχεία τα οποία έχω, τα οποία σχετίζονται με υποθέσεις που πια έχουν τελεσιδικήσει, έχουν τελειώσει και έχουν βγει εναντίον της Τουρκίας, σχετίζονται με υποθέσεις για παραβιάσεις του δικαιώματος στη ζωή, για το δικαίωμα στην δίκη ή δίκη, για το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης, ελευθερία συνεταιρίζεστε, που έχουν πάρα πολύ μεγάλη σχέση με την καταπίεση των Κούρδων και των περιοχών της νοτιοανατολικής Τουρκίας. Και έχετε αναφέρεστε και στην περίπτωση της κυρίας Λουιζίτου, που θα θέλω να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό. Ναι. Έχει σχέση με την... ήταν μια δικαστική περιπέτεια που κράτησε πάρα πολλά χρόνια και τελικά απέβη υπέρ της Λουιζίδου με πολλές αποφάσεις που έχουν βγει υπέρ της. Ήταν μια εξαιρετική περίπτωση με το δικαίωμά της στην περιουσία της. Η οποία δικαιώθηκε, έτσι. Ναι, ήθελε πρόσβαση, ας πούμε, στα έδαφη της. Ναι, δικαιώθηκε. Αλλά αναφέρω και μέσα στοιχεία σε σχέση με τον τρόπο υπεράσπισης. Δηλαδή,
ποια είναι η υπερασπιστική γραμμή της Τουρκίας, που από νομικής πλευράς έχει, νομίζω, ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ναι, λέτε ότι για κάποια θέματα, ας πούμε, επικαλείται θέματα ασφάλειας και τα συνδέει με την τρομοκρατία και, τους, ναι, και ακριβώς, το ΠΚΚ, ας πούμε, και τέτοια. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι ένας λόγος ο οποίος έχει ενδιαφέρον πια, γιατί χρησιμοποιεί το παιχνίδι της τρομοκρατίας πολύ συχνά, όπως βεβαίως το κάνει και η Ρωσία. Μάλιστα. Οδεύοντας τώρα προς το τέλος, έχετε γράψει βέβαια ένα ξεχωριστό βιβλίο για το Γιουλέν και τα δίκτυα Γιουλέν, αλλά και εδώ σε αυτό το βιβλίο έχετε αφιερώσει ένα ολόκληρο κεφάλαιο που ακούμε έναν εμφύλιο ουσιαστικά που κρατάει πολλά χρόνια. Εσείς το ονομάζετε αυτό το δίκτυο, το δίκτυο Γιουλέν και την σύγκρουση που υπάρχει, Χισμέτ. Γιατί το ονομάζετε έτσι? Έτσι αποκαλείται από τους ίδιους. Χισμέτ, τα τουρκικά, είναι η υπηρεσία. Ήδη δεν αποκαλούν σε αυτούς τους Γιουλένιστες. Ο ίδιος ο Γιουλέν λέει ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση στην πραγματικότητα με αυτό το δίκτυο. Δεν είμαι αρχηγός. Είμαι ένας άνθρωπος που απλώς λέω κάποια πράγματα και κάποιοι άνθρωποι ακούνε αυτά που τους λέω. Αυτό λέει ο ίδιος τον εαυτό του. Χισμέτ σημαίνει υπηρεσία. Και μάλιστα πολλές φορές το αναφέρουν ως χισμέτ ινσάνι, δηλαδή χισμέτ υπηρεσία προς τον άνθρωπο. Προς τον πολίτη, προς τον άνθρωπο, προς την κοινωνία. Αυτό είναι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο που θα μπορούσε να πει κανείς η επίσημη ονομασία του δικτύου. Εδώ, όταν λέμε δίκτυο, πάλι είναι λίγο παραπλανητική η έννοια. Είναι ένα πάρα πολύ χαλαρό δίκτυο, με οργανώσεις οι οποίες έχουν σε διαφορετικές χώρες διαφορετικά ονόματα, με διαφορετικές δραστηριότητες. Επικοινωνούμε μεταξύ τους, αλλά δεν υπάρχει ένας κεντρικός πόλος καθοδηγητικός. Λειτουργούν πάρα πολύ αυτόνομα μεταξύ τους. Και το πρώτο αντικείμενο της δραστηριότητας είναι αυτό το εκπαιδευτικό, που βεβαίως ακολουθούν και άλλα, μετά επιχειρηματικές δραστηριότητες, κοινωνικές δραστηριότητες, νοσοκομεία, δίκτυα προστασίας, βοήθειας κτλ. Και εννοείται και κέντρα τα τελευταία χρόνια διαθρησκευτικού διαλόγου. Αλλά ξεκινάνε όλα από τα σχολεία. Ναι, όπως παρατηρείτε, το πιο ισχυρό εργαλείο είναι τα σχολεία, το εκπαιδευτικό. Λέτε, ας πούμε, ότι υπάρχουν πάνω από 100.000 μαθητές και σπουδαστές, Τούρκοι και ξένοι, που φοιτούν σε αυτά τα σχολεία. Ναι, και περισσότεροι πια. Και περισσότεροι και είναι σε πάνω από 100 χώρες, ας πούμε. Οπότε αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυναμική σε αυτό το δίκτυο. Και αν πάμε στο παρόν, η δυναμική αυτή μπορεί να πει κανείς ότι υπήρχε ένα σοκ με το πραξικόπημα και με την κάθαρση που ακολούθησε μετά και με τις φυλακίσεις, με τα βασανιστήρια, με τους διωγμούς, όλα αυτά που έγιναν στην Τουρκία. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων του δικτύου αυτού είχε έτσι και αλλιώς μεταφερθεί στο εξωτερικό πριν το πραξικόπημα, αρκετά χρόνια πριν. Και είχε έδρα σε διάφορες χώρες, στην αρχή στην Κεντρική Ασία, μετά βεβαίως επεκτάθηκε στην Αφρική, στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Αυστραλία. Είναι παντού και ουσιαστικά τώρα ένα πολύ μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων είναι στην Αμερική. Σε Ελλάδα και Κύπρο τι γίνεται με τα σχολεία και το δίκτυο Γιουλέν? Στην Ελλάδα υπήρχαν δύο δίκτυα αλυσίδες, μάλλον, φροντιστηρίων στην Αττική Θράκη, οι οποίες αλυσίδες διαλύθηκαν μετά το πραξικόπημα λόγω μποϊκοτάζ στην κοινότητα της Δυτικής Θράκης, που εννοείται ότι το μεγαλύτερο μέρος τασόταν με τον Ερντογάν, ίσως και τώρα. Νομίζω ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού εκεί, του μειονοτικού, είναι υπέρ του Ερντογάν. Άρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στη Δυτική Θράκη επισήμως κάτι που να συνδέεται με το Χισμέτ. Υπάρχει βεβαίως η κοινότητα των προσφύγων που έφυγαν από την Τουρκία και βρίσκονται κυρίως στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, γύρω στα 250 άτομα. Μάλιστα, και θα κλείσουμε αυτή την όμορφη συζήτηση για το βιβλίο σας με μια ερώτηση που έχω να σας υποβάλω, γιατί με τους σεισμούς στην Τουρκία που έπεσαν οι εντάσεις, αυτόματα βγήκαν πάρα πολύ και θυμήθηκαν την ελληνοτουρκική φιλία και στάθηκαν στο γεγονός ότι ένα
φυσικό φαινόμενο μπορεί να αλλάξει την εξωτερική πολιτική και τις χρόνιες απαιτήσεις ενός κράτους. Υπάρχει περιθώριο εκδημοκρατισμού στην Τουρκία? Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Το ερώτημα είναι το εξής. Επειδή έχετε κάνει μια ψηλάφιση σε όλο το ανάγλυφο, το ιστορικό και το κοινωνικό και το πολιτικό που αποτυπώνεται στα βιβλία σας όλα, όχι μόνο σε αυτό, υπάρχει περιθώριο εκδημοκρατισμού της Τουρκίας? Μπορεί δηλαδή να εξομαλύνει τις σχέσεις με τις γειτονικές χώρες, να έχει σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το καθεξής? Υπάρχει περιθώριο? Εννοείται ότι ένας επιστήμονας ποτέ δεν μπορεί να είναι κατηγορηματικός, δηλαδή απόλυτος, να πει ότι όχι, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο περιθώριο ποτέ. Δεν μπορεί να το πει σε αυτό το πράγμα. Κοιτάζοντας το παρελθόν, μπορώ να ανοιχνεύσω μία περίοδο στις αρχές της διακυβέρνησης Ερντογάν, όπου χιλιάδες άνθρωποι, χιλιάδες Τούρκοι βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για τη δολοφονία του Αρμένιου δημοσιογράφου Χρανς Ντίνκ. Το κρατάμε αυτό. Το κρατάμε. Βεβαίως εννοείται ότι τα πράγματα από τότε έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Υπάρχει ένας πληθυσμός πια, ο οποίος δυστυχώς, θα την πω τη βαριά κουβέντα, έχει σχεδόν αποκτηνωθεί. Μιλάμε για 20 χρόνια διακυβέρνηση Ερντογάν, μια διάχυση ενός λόγου του μίσους, μιας κατάστασης πάντοτε στην οποία φταίνε για όλα τα προβλήματα οι ξένοι, στην οποία το πρώτο εργαλείο της εξωτερικής πολιτικής είναι το να δείχνεις με το δάχτυλο προς τα έξω και να λες αυτοί φταίνε, η εργαλειοποίηση της ισλαμοφοβίας, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία εννοείται ότι έχουν ενδεχθεί παντού στην κοινωνία. Και βλέπετε ότι ακόμα, ας πούμε, και η αντιπολίτευση από την οποία η ελληνική πολιτική σκηνή περιμένει κάτι, ακολουθεί ακριβώς την ίδια πολιτική. Ο Κιλιτσδάρογλου προχθές μίλησε για ανάγκη αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών. Η Αξενάρη είναι ακόμα χειρότερη. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε αυτή τη στιγμή για ευνοϊκές, ας πούμε, προοπτικές μιας προσέγγισης Ελλάδας-Τουρκίας, ούτε για μια βαθιά πραγματική δημοκρατική εξέλιξη στα τουρκικά πράγματα, και νομίζω ότι θα αργήσουν πολύ οι όποιες προοπτικές μιας τέτοιας εξέλιξης. Κύριε Λίβα, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Η διαδρομή ήταν, νομίζω, πολύ έτσι ωραία και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσίαση που κάνατε στο βιβλίο σας. Περισσότερα οι αναγνώστες στα βιβλιοπωλεία, υπενθυμίζω, η όψη της Τουρκίας, κρατική ιδεολογία και κοινωνία των πολιτών, από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Να είστε καλά.